8. Πολλά, πολλά τα θέματα που θέλουμε να συζητήσουμε μαζί σας. Θέλω να ξεκινήσω από κάτι που σχολιάστηκε και από site και από κανάλια, η τοποθέτησή σας για τους ανεξάρτητους Έλληνες. Όπου είπατε ότι θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί σε εθνικά θέματα, γιατί δεν ξέρουμε τι μπορεί να δημιουργήσει η στάση αυτή των εταίρων σας. Θεωρήθηκε όχι μια απλή τοποθέτηση, αλλά προειδοποίηση. Πρόκειται για μια τοποθέτηση προσωπική, πρόκειται για μια προειδοποίηση κυβερνητική, πρόκειται για μια, όχι κυβερνητική γιατί είναι και εκείνη στην κυβέρνηση, πρόκειται για μια προειδοποίηση του ΣΥΡΙΖΑ προς τους ΑΝΕΛ ότι δεν θα σας ανεχτούμε άλλο. Πρόκειται για μια παρένεση προς όλους. Μια και όταν αναφερόμαστε σε ζητήματα σαν το Σφύρον, αντιλαμβάνεστε ότι δεν είναι από αυτά της καθημερινότητας. Αυτό το θέμα μας απασχολεί τουλάχιστον τα τελευταία 25 χρόνια. Και δεν έχουμε δείξει ως ελληνική 28, πολιτεία. Θα μου επιτρέψετε, γιατί σαν σήμερα περίπου κήρυξαν την ανεξαρτησία τους, κοιτάξτε, σημαδιακή μέρα. 1991. Το 1991, με την ονομασία Δημοκρατία της Μακεδονίας και σημαία με έμβλημα την Βεργίνα. Τον ήλιο της Βεργίνας. Άρα απαιτείται, για να μην λέμε πράγματα τα οποία είναι γνωστά, η μέγιστη υπευθυνότητα, η μέγιστη ωριμότητα δεν είναι ένα θέμα που προσφέρεται για αντιπολιτευτικές κορώνες και αυτό ισχύει για όλους, μηδενός εξαιρουμένου. Προσέξτε, να δεν, αναφέρομαι στην ακροδεξιά, στο εθνικιστικό μικρό κομμάτι, το οποίο έχει μια τοποθέτηση μισαλόδοξη και, εν πάση περιπτώσει, λέτε μικρό. Είναι στο περιθώριο. Άρα μικρό ήταν. Είναι στο περιθώριο. Άρα μικρή και αντιπροσώπηση εσείς τους στην Θεσσαλονίκη, σε αυτή την πολύ μεγάλη συγκέντρωση. Προσέξτε, γιατί υπήρξαν προσπάθειες σε αυτή την συγκέντρωση, την σημαντική για τις μέρες μας. Δεν θα μπω σε αυτή την σύγκριση αν ήταν 90.000 ή αν ήταν 290.000. Μια μεγάλη συγκέντρωση ήταν σε κάθε περίπτωση. Προφανώς υπήρξαν φωνές οι οποίες θέλανε να βάλουν ένα συγκεκριμένο προφίλ στην συγκέντρωση αυτή. Αυτοί όμως δεν πήγαν μετά από πρόσκληση δική τους. Αλλά θόρμητα πήγαν. Αλλά εγώ μιλάω για τις πολιτικές δυνάμεις. Και εδώ πέρα ο καθένας πρέπει να σταθεί στο ύψος των ευθυνών που του αναλογούν. Και πρώτα και κύριο πολιτικός κόσμος. Βεβαίως. Έτσι δεν είναι. Αλλά όταν συμβαίνει. Θέλετε λοιπόν να κάνουμε μια ακτινογραφία του πολιτικού κόσμου να και την να δούμε κάνουμε, μια πριν να μου τις πείτε, πολιτικές δυνάμεις. Πριν κάνουμε την ακτινογραφία, να δούμε και τα της οικογένειάς σας. Γιατί η οικογένεια είναι η κυβέρνηση. Όταν μέσα στους κόλπους της κυβέρνησης υπάρχουν δύο διαφορετικά. Η κυβέρνηση θα έλεγα ότι είναι μια συγκατοίκηση. Η πολιτική μας οικογένεια είναι το κόμμα μας. Και αν υπάρχει κυβέρνηση, είναι γιατί υπάρχουν οι ανεξάρτητοι Έλληνες, κύριε Υπουργέ. Βεβαίως. Έτσι και φύγουν οι ανεξάρτητοι Έλληνες στην κυβέρνηση. Μιλάω για μια συγκατοίκηση. Αλλά προσέξτε να δείτε. Η κυβέρνηση έχει κάνει σαφή τη θέση της. Έτσι δεν είναι. Και μάλιστα ο ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ την έχει κάνει, όχι η κυβέρνηση. Η κυβέρνηση έχει κάνει. Ο Υπουργός Εξωτερικών και ο Πρωθυπουργός που σήμερα είναι στον Νταβός, πιστεύετε ότι εκφράζει την προσωπική του άποψη? Όχι, βεβαίως. Εκφράζει την θέση της ελληνικής κυβέρνησης. Όχι των ανεξαρτήτων Ελλήνων όμως. Προφανώς όχι των ανεξαρτήτων των Ελλήνων. Μα αυτό, λοιπόν, αυτή η θέση αφορά τον κύριο Καμένο και μόνο. Άρα το επιχείρημα που ακούγεται από μεριά της αξιωματικής αντιπολίτευσης περί ριδιγλωσίας της ελληνικής κυβέρνησης είναι έολο και προσπαθεί να καλύψει τον δικό της μετεωρισμό ανάμεσα σε 2-3 θέσεις. Και ειλικρινά απορώ πως αυτό το θέμα ο κύριος Μητσοτάκης δείχνει μία στάση ανεύθυνη, έναν ετεροκαθορισμό, και θεωρώ ότι οι προχθεσινές τους δηλώσεις θα τον χαρακτηρίζουν σε όλο τον πολιτικό του βίο. Και του δείχνουν ένα ανεύθυνο πολιτικό. Μπορείτε να μου πείτε με το χέρι στην καρδιά, ποια είναι η θέση της Νέας Δημοκρατίας? Είναι αυτή που έχει υποστηρίξει ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, ο Κώστας Καραμαλής, η Ντόρα Μπακογιάννη, ποια? Του Άδωνη Γεωργιάδη, του κυρίου Βορύδη? Ποια είναι η θέση? Η αξιωματική αντιπολίτευση σας κατηγορεί ότι ούτε εσείς έχετε συγκεκριμένη άποψη. Ο ΣΥΡΙΖΑ, λάθος κάνετε. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει αυτή την προσέγγιση από τότε που ήταν στο 3% και τώρα που είναι στο 33%. Βέβαια δεν είναι. Έτσι δεν είναι. Ο κύριος Γαβρόβλου, ο κύριος Τσακαλώτος είχε πει ότι εμένα δεν με ενοχλεί να λέγεται Μακεδονία. Και επαναλαμβάνω, ο κύριος Γαβρόβλου ναι, απολογήθηκε και είπε ότι τότε δεν ήμουν υπουργός, τώρα είμαι υπουργός. Επαναλαμβάνω, η επίσημη θέση, και εσείς το γνωρίζετε πολύ καλά, διότι είστε καλός δημοσιογράφος, σας πέρα από όλα τα υπόλοιπα. Καλά σας λόγια. Υπάρχει κανένα άλλο κόμμα, κανένας άλλος πολιτικός χώρος που να έχει την μεγαλύτερη συνέπεια πάνω σε αυτό το θέμα? Πέστε μου. Αλλά σαν ενιαία κυβέρνηση δεν συμφωνείτε
Μα η κυβέρνηση, επαναλαμβάνω, έχει θέση. Μέσα στις δυνάμεις που στηρίζουν την κυβέρνηση, ο κύριος Καμένος έχει την δικιά του. Και είναι υπουργός Εθνικής Άμυνας, κύριε Υπουργέ. Και βουλευτές, το έχει μόνο. Είναι υπουργός Εθνικής Άμυνας. Και αν το θέμα έρθει στη Βουλή, είναι κατηγορηματική ότι δεν θα ψηφίσει. Ως υπουργός Εθνικής Άμυνας, οφείλει να υπερασπιστεί την μία και μοναδική θέση. Δεν την υπερασπίζεται. Όταν εκπροσωπεί, εννοώ, την κυβέρνηση. Αλλά από εκεί και πέρα έχει κάθε δικαίωμα ως πρόεδρος τον ΑΝΕΛ να έχει τις απόψεις του. Είναι σε λάθος κατεύθυνση. Είπατε κάτι πολύ λάθος ήταν και η πρόταση για το δημοψήφισμα. Λάθος είναι και η πρόταση με το δημοψήφισμα. Δεν κάνουμε εξωτερική πολιτική με τέτοια ζητήματα. Για σκεφτείτε πώς θα τρίβουν τα χέρια τους αυτοί οι οποίοι θέλουν να δημιουργήσουν νέους εθνικούς διχασμούς, όταν σε βάζουν να εσωτερικεύεις ένα πρόβλημα αντί να πηγαίνεις με μια ενιαία εθνική στάση. Ξέρετε, εγώ θα συμφωνήσω. Θα αντιληφθούμε την μεγάλη ευκαιρία που υπάρχει τώρα. Προσέξτε. Θα αντιληφθούμε ότι η εθνικά σωστή και επιβεβλημένη στάση είναι αυτή που θέλει να επιλύσει ένα πρόβλημα που θα δώσει μια άλλη δυναμική στη χώρα μας. Μιλάτε για μια εθνικά επιβεβλημένη στάση. Αυτή δεν θα πρέπει να υπαγορεύεται και να συμφωνείτε και σε επίπεδο εθνικό. Δηλαδή, για παράδειγμα, βεβαίως, γιατί δεν έχει γίνει μέχρι στιγμής, και δεν το λέω εγώ, το άκουσα χτες να το λέει και ένας πρώην υπουργός σας και κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος, ο κύριος Ξηδάκης. Γιατί δεν έχει γίνει σύσκεψη των αρχηγών των κομμάτων? Γιατί ο πρωθυπουργός της χώρας πηγαίνει να ενημερώσει τον αρχιεπίσκοπο σε μια προσπάθεια μήπως και μπλοκάρει τον κόσμο της εκκλησίας για να συμμετάσχει στο συλλαλητήριο? Και δεν καλύπτει τους... Απέδωσε αυτή η συνάντηση. Απέδωσε αυτή η συνάντηση. Διότι βγήκε... Άρα υπήρχε σκοπιμότητα, λέτε. Ότι έκανε τη προφανώς συνάντηση. Προφανώς δεν νομίζω αυτή... ότι απλά θέλανε να φάνε μαζί δεν για το νέο έτος. Δεν θα έπρεπε να έχει συζητήσανε διάφορα θέματα της επικαιρότητας. Δεν θα έπρεπε να είχε συζητήσει και με τους αρχηγούς των κομμάτων? Η συζήτηση με τις άλλες πολιτικές δυνάμεις μπορεί να γίνει σε τρία επίπεδα. Είτε υπό τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, είτε σε απευθείας διμερείς συναντήσεις, είτε στη Βουλή. Δεν έχουν γίνει. Σας διαβεβαιώ ότι όλα αυτά θα γίνουν στον κατάλληλο χρόνο. Αυτή τη στιγμή είναι σε εξέλιξη διαπραγματεύσεις. Γνωρίζουμε με απόλυτη σαφήνεια ποιο είναι το πλαίσιο της βασικής θέσης της χώρας, αλλά προφανώς μην περιμένετε όταν γίνονται αυτές οι κρίσιμες διαπραγματεύσεις να έχουμε και μία κάμερα του Αντένα, μία κάμερα του Σταρ και του Σκάι μέσα και να κάνετε εσείς ζωντανή... Όχι, δεν γίνονται έτσι συζητήσεις. Θα συμφωνήσετε μαζί μου. Καλό θα ήταν σε ένα κορυφαίο γεγονός να υπήρχαν κάμερες και να είχαν δείξει και τη συγκέντρωση. Τη συγκέντρωση τη δείξατε, νομίζω. Δεν σας απαγόρευσε κανείς να τη δείξετε? Η δημόσια τηλεόραση δεν την έδειξε. Η δημόσια τηλεόραση έδειξε κάποια πλάνα. Εγώ θεωρώ ότι όλα τα μεγάλα γεγονότα πρέπει στον μεγαλύτερο δυνατό βαθμό να καλύπτονται. Πολύ μικρότερη σημασία όμως γεγονότα. Έχουμε έκτακτα δελτία ειδήσεων. Εδώ θα μπορούσε να υπάρχει. Γιατί κακά τα ψέματα, κύριε Υπουργέ. 300, 400, 500 χιλιάδες κόσμο. Μην τους χαρίσετε στην ακροδεξιά. Και αυτοί οι άνθρωποι. Καλά, μην λέμε υπερβολές. Μην λέμε υπερβολές για τα νούμερα, λέω. Ξέρετε, εδώ φτάσαμε μέχρι και στελέχη δικά σας να κάθονται με το μυρογνωμόνιο να μετράνε την πυκνότητα ένα τετραγωνικό χιλιόμετρο για να αποδείξουν πόσος κόσμος. Πάντως ούτε 90.000 που η αστυνομία ήταν. Νομίζω ότι το συζητήσαμε πριν. Ήταν μια μεγάλη για τα δεδομένα της εποχής. Ούτε 90.000 που η αστυνομία. Εμένα με ενδιαφέρει η ουσία των πραγμάτων. Δεν είναι ένα όπλο στη φαρέτρα μιας κυβέρνησης η αντίδραση ενός κόσμου? Εξαρτάται. Εξαρτάται. Διότι όταν αυτή η διαμαρτυρία, η αντίδραση υπονομεύει μια εθνική προσπάθεια και την εθνική ενότητα, δεν ξέρω αν είναι πάντοτε. Δηλαδή, να σας το πω αλλιώς. Έχουμε την απέτηση και σωστά η άλλη πλευρά να μην θέτει αλυτρωτικά ζητήματα? Βεβαίως. Θέτουμε εμείς? Θέτουμε εμείς? Όχι. Προστατεύουμε αυτό, αυτό να το κάνουμε σαφές. Προστατεύουμε την ιστορία. Θέτουμε θέμα αλλαγής των συνόρων? Όχι. Μπράβο. Χαίρομαι που ούτε το ακούω. Αυτό λοιπόν να το πει και ο κύριος Φράγκος μεθαύριο, αν κατέβει στην Αθήνα. Τον οποίο βράβευσε ο κύριος Πολάκης. Να το πει και ο κύριος Φράγκος. Τον οποίο βράβευσε ο κύριος Πολάκης. Δεν ξέρω γιατί τον. Όταν ήταν δήμαρχος. Δεν το γνωρίζω, προφανώς θα έχει. Να σας δείξω εγώ τη φωτογραφία. Δείτε. Μα θα είχε τους λόγους του και δεν ξέρω για ποιο θέμα. Προφανώς δεν τον βράβευσε για αυτά. Εδώ, κοιτάξτε. Δεν τον βράβευσε για αυτά που μας είπε προχθές στην συγκέντρωση. Ούτε θεωρώ ότι οι 90 ή 100-150 χιλιάδες εκφράζονται από τον λόγο και από το περιεχόμενο του κυρίου Φράγκου ή από τα τάγματα της Χρυσής Αυγής που παρέστησαν με βήμα χήνας. Ποιοι? Οι πλέον μισαλόδοξοι. Αυτοί οι οποίοι συνδέονται με την επταετία τη Χούντα που προδώσαν την Κύπρο.
Οι μεγαλύτεροι εθνοπροδότες μετά το 1974. Βέβαια. Για να λέμε τα πράγματα στο όνομά τους. Ας αφήσουμε λοιπόν την εθνοκαπηλεία. Ας αφήσουμε την εθνοκαπηλεία και ας δώσουμε την ευκαιρία στη χώρα μας να γίνει πράγματι αυτό που στρατηγικά της αρμόζει, ένας δυναμικός παράγοντας στα Βαλκάνια, στην Ανατολική Μεσόγειο, ένας παράγοντας σταθερότητας. Ο κύριος Φράγκος που μίλησε την Παρασκευή εδώ στην εκπομπή αναγνώρισε ότι οι άνθρωποι που φοράγαν τη στολή που φόραγα κι εγώ προδώσαν την Κύπρο. Το είπε. Χαίρομαι. Το και όλος αυτός ο κόσμος δεν υποστηρίζει, όπως είπε επίσης ότι οι χειρισμοί, βεβαίως, γι' αυτό τα λέμε, όπως οι χειρισμοί Κοτζιά για το Κυπριακό είναι πάρα πολύ σωστοί και συμφωνεί. Δηλαδή για να είμαστε ειλικρινείς. Αλλά το γεγονός ότι αυτός ο κόσμος αντέδρασε με τον τρόπο που αντέδρασε, έτσι, δεν μπορεί να χρεωθεί στην άκρα δεξιά. Δεν μπορεί να χρεωθεί ότι πήγε μόνο και μόνο γιατί τους φώναξε ο Φράγκος. Προφανώς. Ή γιατί τους φώναξε ο Κασιδιάρης. Προφανώς και αυτό είναι ενθαρρυντικό παρά τις δικές τους προσπάθειες. Γιατί 4 Φεβρουαρίου θα έχουμε και εδώ συλλαλητήριο. Ναι, και, μάλλον. Έτσι. Μάλλον. Και ξέρετε κάτι. Εάν στο ακροατήριο που λέτε εσείς ήταν άνθρωποι που ακούγανε και τον κύριο Φράγκο, ήταν και βουλευτές των ανεξαρτήτων Ελλήνων που ακούγανε τον κύριο Φράγκο. Και εγώ δεν ακριβώς είδα καμία αντίδραση από αυτούς. Και αυτό ακριβώς προσδίδει ένα εύρος στην συγκέντρωση μεγαλύτερο από αυτό που κάποιοι προσπαθούν έτσι να το στενέψουν. Ναι, αν δεν αντέδρασε το πλήθος και δεν αντέδρασαν και οι βουλευτές, οι οποίοι, ξέρετε, εδώ δεν είναι το θέμα του συμφώνου διαβίωσης. Θεωρώ λάθος την συμμετοχή προφανώς και των συγκεκριμένων βουλευτών. Δεν έχετε πει 10 λάθη ότι έχει κάνει ο κ. Καμένος και η Ανέλ. Έχει πει λάθος που πήγανε στη συγκέντρωση. Όχι μόνο λάθος για το δημοψήφισμα. Λάθος για το Σκοπιανό. Η Ανέλ. Μιλάμε για το ίδιο θέμα πάντοτε. Ναι, αλλά με διαφορετική έτσι. Είναι πολλαπλά λάθη πάνω στο ίδιο θέμα. Η δική σας θέση και η δική σας άποψη. Της κυβέρνησης και του ΣΥΡΙΖΑ είναι σύνθετη ονομασία με γεωγραφικό προσδιορισμό για όλες τις κρίσεις. Ακριβώς. Για να συμβεί αυτό θα πρέπει να έχουμε συνταγματική αναθεώρηση στα Σκόπια. Θα πρέπει με έναν σαφή τρόπο να μην τεθούν οποιαδήποτε πρέπει ζητήματα να αλυτρωτισμού. Να μιλάμε τα πρέπει αυτά, να αλλάξουμε. Αυτά λοιπόν όλα τα ζητήματα. Ξέρετε πολύ καλύτερα από μένα τη σύνθεση του Σκοπιανού. Επειδή την διαπραγμάτευση δεν την κάνετε εσείς. Ούτε όχι, εγώ. Όχι. Άρα λοιπόν, με βάση, αλλά ξέρω αυτή, την κατάσταση εκεί. Με βάση αυτή την κατεύθυνση, πρέπει να δούμε πώς θα διασφαλίσουμε τα εθνικά μας συμφέροντα. Γιατί μιλάμε για ευκαιρία αυτή τη στιγμή? Διότι έχει αλλάξει η κυβέρνηση της γείτονος χώρας. Που φαίνεται ότι έχει μια πιο διαδραστική στάση. Πλειοψηφία. Πρέπει πλειοψηφία. Πρέπει εμείς να το εκμεταλλευτούμε. Ξέρετε, κερδίσαμε κάτι αυτά τα χρόνια. Με την αδιαλαξία έχουμε περαιτέρω απομονωθεί πάνω στο συγκεκριμένο θέμα. Βέβαια, στη διαπραγμάτευση αυτή δίνεις και παίρνεις. Το θέμα είναι να μην δώσουμε πράγματα. Πάλι μην είμαστε εμείς από κάτω δηλαδή. Έτσι. Γιατί τόσο καιρό, τόσα χρόνια, με λάθος χειρισμούς. Έχουμε αναγνωρίσει de facto το συνθετικό Μακεδονία ναι ή όχι. Το που γουδουμού τι σημαίνει, δεν το έχει μέσα. Αυτό δηλαδή που εμείς. Έχει το πρώην. Μπράβο. Δηλαδή, λοιπόν. Και το λέμε φύρομαι, έτσι δεν το λέμε Μασεντόνια. Πάντως έχουν αρχίσει και ακούγονται αρκετές φωνές. Ο κ. Μπόλαρης, για παράδειγμα, είπε ότι το Νέα Μακεδονία εμπεριέχει στοιχεία αλυτρωτισμού. Ποιος το είπε? Ο κ. Μπόλαρης. Και η κυρία Μπακογιάννη είχε πει ότι είναι. Μας το θυμήσανε. Ναι, αλλά έτσι, είναι. Ότι είναι μια αποδεκτή πρόταση. Και ο κ. Γαβρόπουλο ότι δεν με ενοχλεί να λέγεται σκέτο Μακεδονία. Άρα λοιπόν. Επαναλαμβάνω ότι η θέση είναι αυτή που περιγράψατε πριν. Η σύνθετη ονομασία με έναν επιθετικό προσδιορισμό για όλες τις κρίσεις, χωρίς εκείνη την πλευρά του αλυτρωτισμού, η οποία πρέπει σε κάθε περίπτωση σήμερα να πάει. Σήμερα θα συναντηθεί στο Νταβός ο Πρωθυπουργός της χώρας με τον Πρωθυπουργό των Σκοπίων, τον κύριο Ζάεφ. Αμέσως μετά γνωρίζετε αν θα ακολουθήσει αυτή η πολυπόθετη σύσκεψη αρχηγών των κομμάτων υπό τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Νομίζω ότι θα εξαρτηθεί από το πώς θα πάει αυτή η συζήτηση. Αν θα γίνει. Δεν πρέπει να ενημερωθεί η αρχηγή των κομμάτων. Δεν θα πρέπει να γνωρίζουν τα κόμματα. Αν θα ακολουθήσουν την μία ή την άλλη πλευρά. Βέβαια, η αξιωματική αντιπολίτευση έχει πει ότι σε αυτή την σύσκεψη δεν θα προσέλθει εάν δεν υπάρχει ενιαία άποψη από τους αρχηγούς των δύο κομμάτων που στηρίζουν την κυβέρνηση. Και το σχολίασα ήδη. Θεωρώ ανεύθυνο ετεροκαθορισμό αυτή την στάση. Έχεις ή δεν έχεις ως Νέα Δημοκρατία μία σαφή τοποθέτηση? Πέστηνα. Ο κύριος Μητσοτάκης στις τελευταίες δύο εβδομάδες έχει αλλάξει τρεις θέσεις. Καταλήγουμε σε αδιέξοδο όμως.
Μα λόγω το αδιέξοδο. Ξέρετε λόγω της ανέφυγης στάσης των ανεξαρτήτων Ελλήνων, είναι δικός μου χαρακτηρισμός. Κινδυνεύει. Είναι δικό σας. Θα το πείτε. Αλλά κινδυνεύει τελικά η ελληνική κυβέρνηση, η ελληνική εξωτερική πολιτική, να βρεθεί ανάμεσα σε δύο πυρά. Από τη μία τους υπερπατριώτες της Φύρων, τους εθνικιστές της Φύρων, και από την άλλη την εσωτερικό πια μέτωπο, την ανεύθυνη στάση διάφορων πολιτικών δυνάμεων, οι οποίοι κρύβονται για λόγους προφανώς ενός λαϊκισμού. Ενός εθνικιστικού λαϊκισμού, ενός εθνοκάπηλου λαϊκισμού. Πες το όπως θέλετε. Εγώ θα δεχτώ ότι υπάρχουν διαφορετικές απόψεις και όχι ενιαία στάση, όχι ενιαία θέση, στον χώρο της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Και εσείς το καταγγέλλετε αυτό. Δεν είναι λογικό να καταγγέλει και η αξιωματική αντιπολίτευση ότι υπάρχουν δύο διαμετρικά αντίθετες απόψεις από τους κυβερνητικούς εταίρους? Δεν είναι ότι διαφωνεί ένα στέλεχος. Μα δεν το κρύβουμε. Και ο Φίλης διαφωνούσε για κάποια θέματα. Αλλά είναι μέρος του ΣΥΡΙΖΑ. Μα εδώ μιλάμε για, για τον κυβερνητικό εταίρο. Μα ήδη το έχω σχολιάσει όχι μία αλλά δύο και τρεις φορές μέσα στην σύντομη κουβέντα μας. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Αυτό μας εμποδίζει όμως το να έχουμε ως κόμμα ή ως κυβέρνηση, επαναλαμβάνω, μία θέση. Πριν δείτε οποιονδήποτε άλλο να φωνάξετε τους ανεξάρτητους Έλληνες να ξεκαθαρίσετε τη θέση σας. Και εν πάση περιπτώσει, την κρίσιμη ώρα όταν θα έρθει για ψήφιση στη Βουλή. Θα έρθει, είναι το ερώτημα. Αν καταλήξουμε σε μια κοινά αποδεκτή λύση, η οποία θα είναι προς συμφέρον της χώρας μας, θα έρθει. Τι θα γίνει, λέτε? Τότε λοιπόν ο καθένας θα κριθεί και δεν θα υπάρχουν υπεκφυγές με την ψήφο του. Θα σηκώσει το χέρι του. Έτσι δεν είναι? Και αν δεν το σηκώσει? Αν δεν το σηκώσει, θα αναλάβει και το κόστος αυτής της στάσης. Πέφτει η κυβέρνηση. Όχι, μισό λεπτό. Η κυβέρνηση πέφτει όταν χάσει την δεδηλωμένη. Δεν χάνει τη δεδηλωμένη, βεβαίως. Σύμφωνα με το Σύνταγμα, δεν συμβαίνει αυτό. Προσέξτε να δείτε. Αλλά αντιλαμβάνεστε. Πόσο είναι ο ορίζοντας μιας κυβέρνησης σε αυτή τη χώρα μετά το 1974, κατά μέσο όρο? Τρία χρόνια. Δηλαδή ότι δεν θα κλείσετε τετραετία. Θέλω να πω το εξής. Ότι τι είναι πιο σημαντικό? Το να λύσουμε ένα θέμα που μας απασχολεί, εθνικό θέμα, πάνω από ένα τέταρτο αιώνα, ή να κάνουμε μικροπολιτική με βάση τον ορίζοντα των τριών ή των τεσσάρων ετών? Απαντήστε μου, λοιπόν. Η αξιοπιστία των κομμάτων διαχρονικά, δηλαδή, και των πολιτικών προσώπων κρίνεται πάνω σε αυτά τα θέματα. Άρα θέλω να πω ότι όποιος θέλει να λέγεται υπεύθυνος πολιτικός, ναι, και όχι να είναι ένας ανεμοδούρας ο οποίος ετεροκαθορίζεται, πρέπει να πάρει μια σαφή θέση. Και αυτό πρώτα και κύρια, όπως καταλαβαίνετε, το απευθύνω στον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Και αν ενταθεί, ξέρετε κάτι, εάν η συγκέντρωση της Θεσσαλονίκης, που εμείς επιμένουμε ήταν μεγάλη έτσι όπως την είδαμε, δηλαδή και χωροταξικά έτσι όπως την είδαμε, όπως μας την περιέγραψε ο ρεπόρτερ μας, ο Γιώργος Γοριάδης, ο οποίος είναι Θεσσαλονικιός, ζει εκεί, και ο άνθρωπος είπε, εγώ είδα τον κόσμο από πού ξεκίναγε μέχρι πού κατέληγε. Ξεκίναγε από το λιμάνι και τελείωνε στο Μέγαρο Μουσικής. Και για όσους ξέρουν τη Θεσσαλονίκη, είναι πολύ μεγάλο κομμάτι. Είναι ένα μεγάλο κομμάτι. Ήταν πολύς ο κόσμος. Και αν έχουμε και πολύ κόσμο εδώ στην Αθήνα, όλους αυτούς μην τους χαρίσετε, γιατί εδώ διαμαρτύρονται και λένε, εγώ μπορώ ένας-ένας από εμάς που πήραμε μέρος να πούμε και τι ψηφίσαμε. Είναι και ψηφοφόροι δικοί σας. Προφανώς. Πολύ ψηφοφόροι δικοί σας. Έτσι. Δεν θα λάβει υπόψη της μία κυβέρνηση και την αντίδραση λαϊκή? Δηλαδή, όλοι εμείς είμαστε βλάκες, όλοι εμείς είμαστε προδότες, όλοι εμείς είμαστε ακροδεξιοί? Μα ακριβώς. Εγώ αυτό είπα κατά έναν άμεσο τρόπο και χθες σε κάποιες δηλώσεις μου, ότι θα πρέπει να είμαστε πολλαπλά προσεκτικοί στις τοποθετήσεις μας, διότι ακόμα και αν προτάσουμε το στενά κομματικό συμφέρον και προσπαθούμε μέσα από αυτή την συζήτηση να αποφεληθούμε το κάθε κόμμα ξεχωριστά, μην ξεχνάμε ότι μπορεί να δημιουργήσουμε μια αρνητική δυναμική στα πράγματα και να μπλοκάρουμε την επίλυση ενός εθνικού ζητήματος. Και να μην χάσουμε το λοιπόν σε όλους, έτσι. Και στον κύριο Καμένο και στην αντιπολίτευση. Προφανώς. Αφορά. Πάντως, εγώ θα περίμενα να έχει γίνει μια κίνηση του Πρωθυπουργού με τον. Εσείς τι λέτε, να μην έχει συζητήσει ο Πρωθυπουργός? Και την άλλη μέρα βγαίνει ο Καμένος και επιμένει και λέει ούτε Μακεδονία, ούτε Μακεδόνια σε καμία γλώσσα. Στα κινέζικα. Μόνο Βαρντάσκα. Δηλαδή, τη μία μέρα συναντιέται με τον Πρωθυπουργό, ελπίζω, και εταίρο του, και την άλλη μέρα βγαίνει. Το αναφέρετο δικαίωμά του και οι κατανοητές εκ μέρους του τοποθετήσεις σε αυτό το θέμα, να μην τελικά
τροφοδοτήσουν μια τέτοια δυναμική ώστε να μπλοκάρει η επίλυση αυτού του ζητήματος. Και αυτό, επαναλαμβάνω, ισχύει και για αυτόν και για άλλους. Μήπως έχουν δει. Το έχουμε ξαναδεί αυτό. Βεβαίως. Θυμόσαστε όταν ο Υπουργός Εξωτερικών στη σύσκεψη, ο Αντώνης ο Σαμαράς εννοώ, στη σύσκεψη με τον τότε Κωνσταντίνο Καραμαλή, είχε άλλη θέση από τον Πρωθυπουργό. Έπεσε κυβέρνηση όμως μετά. Ακριβώς. Άρα λοιπόν, κοντά στο νου και γνώση. Κοντά στο νου και γνώση. Δηλαδή λέτε. Το φοβάται. Δεν λέω ότι το φοβάμαι. Απλώς επειδή είναι. Δεν είναι και τόσο παλιά τα γεγονότα. Πρέπει να είμαστε πολύ όριμοι. Εγώ το ερμηνεύω, κύριε Υπουργέ, ότι πιθανό και ορατό το ενδεχόμενο. Λόγω της αιμονής των ανεξαρτήτων Ελλήνων. Να χαλάσει και το συνηθισμένο. Νομίζω ότι έχει τοποθετηθεί πάντως ο κύριος Καμένος και έχει πει για την εμπιστοσύνη. Και αυτό δεν είναι τώρα, με συγχωρείτε πάρα πολύ. Για την εμπιστοσύνη απέναντι στον Υπουργό Εξωτερικών. Και αυτό τώρα με συγχωρείτε πάρα πολύ. Στήριξη της κυβέρνησης. Από τη μία να λες ότι έχω εμπιστοσύνη στον Κοντζιά και από την άλλη να λες. Δεν θα υπάρχει συνδετικότητα. Ναι, αλλά από ένα σημείο και έπειτα αυτά τα πολύ σοβαρά ερωτήματα πρέπει να τα απευθύνεται στον ίδιο και όχι σε μένα. Εγώ τη θέση που την είπα. Βεβαίω και ναι. Αλλά πάντως έχουμε να κάνουμε με ένα εθνικό θέμα. Και νομίζω ότι θα σας κατηγορήσουν ότι προκειμένου να διατηρηθείτε στην εξουσία, ανεχόσαστε αντεθνικές κορώνες. Όχι, δεν είναι έτσι. Γιατί όταν κατηγορείτε τον κύριο Φράγκο για αντεθνικές προκειμένου κορώνες... Να, προκειμένου είναι... να διατηρηθούμε στην εξουσία, ξέρετε, θα κάναμε. Τι? Μία από τα ίδια. Άλλο ένα βέτο στο ΝΑΤΟ και βάλτε το κάτω από το χαλί το ζήτημα. Και ας παραμένει. Και αυτό έχει και απειλήσει, χάνει η χώρα. Και ας κάνει η χώρα. Παρ' όλα αυτά, εμείς λέμε ότι υπάρχει μια κινητικότητα αυτή τη στιγμή και μια συγκυρία η οποία είναι ευνοϊκή. Αν συνδυαστεί με την ανάκαμψη της χώρας που για πρώτη φορά, κύριε Σιωμόπουλε, ως οικονομολόγος, είστε οικονομολόγος ή απλώς ή παρακολουθείτε το οικονομικό ρεπορτάζ. Αυτό που λέμε εδώ, οι αριθμοί κάποιοι ευημερούν. Αλλά οι άνθρωποι ακόμα. Να σας το πω κάτι όμως. Συμφωνώ. Αλλά θα συμφωνήσετε και εσείς αυτό που σας πω. Ότι για να φτιάξει κάποια στιγμή και η ζωή των ανθρώπων, προϋπόθεση είναι να ευημερήσουν και οι αριθμοί. Αυτό βέβαια σας πρώτο λέγανε, βήμα. Σας έλεγε και οι αντιπολίτες παλιά μας στα κυβέρνηση και εσείς τους λέγατε. Μα δεν ευημερούσαν οι αριθμοί όμως. Εντάξει, αυτό είναι έστω και το δεν ευημερούσαν οι αριθμοί. Εν πάση περιπτώσει δεν μιλάμε για ευημερία, μιλάμε για αισθητή όμως βελτίωση. Όντως οι αριθμοί ευημερούν και. Η πτώση του επιτοκίου των ομολόγων είναι πολύ σημαντική. Και όχι μόνο αυτό. Ένα και το 1,6% ανάπτυξη. Αλλά είναι πολύ σημαντικό και το 3,8% και το 1,6% του πλεονάσματος, κύριε Υπουργέ. Αυτό Υπουργέ. Που θα βγει από φορολογία. Όπου εγώ πιστεύω, γνωρίζοντας τον Πάνο Σκουρλέτη και την πορεία του, πρέπει να το θεωρείτε κι εσείς παράλογο. Είναι εξωφρενικό αυτό. Εξωφρενικό. Ένα. Όπως πολύ σωστά έχετε τοποθετηθεί και για τους πληστηριασμούς. Έτσι. Ότι θα πρέπει επιτέλους να προστατευτεί η πρώτη κατοικία. Νομοθετικά. Τι να το κάνω εγώ να παρακαλάει ο Πρωθυπουργός τους τραπεζίτες. Δεν το έχω πει έτσι ακριβώς. Λέω ότι το υπάρχον πλαίσιο παρέχει και με βάση την μέχρι τώρα πραγματικότητα προστασία έναντι των τραπεζών για την πρώτη κατοικία. Αν δούμε όμως ότι αυτό παραβιάζεται εν της πράγμαση, 130.000 δεν ισχύει αυτό. Δεν ισχύει αυτό. Το διέψευσε το Υπουργείο Οικονομικών. Καλά, το Υπουργείο Οικονομικών και άλλα διαψεύδει, αλλά... Τι να κάνω εγώ τώρα, να πιστέψω, να μην πιστέψω το Υπουργείο Οικονομικών και να πιστέψω σε εσάς. Είναι μέσα, κύριε Υπουργέ. Η συμφωνία μπορεί να μην το προβλέπει. Η ενδιάμεση όμως... Αυτή που έχει πάει σε όλα τα κράτη. Που έχει πάει σε όλους τους δανειστές και λέει, κοιτάξτε να δείτε, πρέπει να γίνουν... Μα τι δεν ισχύει, αφού δεν ισχύει το νούμερο αυτό και ούτε μπορεί να ισχύει. Να σας δώσω το κείμενο. Είναι ξεκάθαρο. Θα σας στείλω, κύριε Υπουργέ, στο mail σας τις 77 σελίδες της ενδιάμεσης συμφωνίας, το οποίο έχει πάνω και μπορείτε να το δείτε το σήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. European Commission και εγώ θα σας στείλω, γράφει. Και εγώ θα σας στείλω την έχετε. Δεν γράφει την paper. Ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομικών. Και το Υπουργείο ήταν non-paper, ήταν άτυπη ενημέρωση. Πάς, δεν ήταν την άτυπη ενημέρωση. Με το θέμα της Εκκλησίας. Τι να σας πω για το θέμα της Εκκλησίας. Με το θέμα της Εκκλησίας, όπου είδατε ότι παρά το γεγονός ότι υπήρξε μια συνεννόηση μεταξύ Αρχιεπισκόπου και Πρωθυπουργού, η Εκκλησία αντιδρά και μάλιστα έχουμε έκτακτη σύγκληση της διαρκής ιεραρχικής. Θα έχουμε. Ακόμα και αυτοί οι οποίοι διαφωνούσαν με τα συλλαλητήρια είπαν δεν πήγαμε για να μην τα καπελώσουμε. Ο Σιατής της εκτές μας το έλεγε. Τι θα γίνει αν εδώ στην Αθήνα έχουμε άλλες 500.000 κόσμο? Γιατί εγώ επιμένω γύρω στις 500.000 ήταν, κύριε Υπουργέ. Νομίζω ότι υπερβάλλεται. Ναι. Αλλά μην ξαναέρθουμε πάλι σε αυτή την. Μην πούμε με τοπογραφία. Στην αριθμολογία. Μην πάμε από την ονοματολογία στην αριθμολογία. Πάντως 90.000 δεν ήταν.
Μπορεί να ήταν 110. Επαναλαμβάνω. Όχι, λένε για 200. Όχι, να τουλάχιστον και φτάνει. Τι να σα πω τώρα. Τι να σα πω. Και μην μου πείτε ότι δεν ζηλέψατε. Μην μου πείτε ότι δεν ζηλέψατε, γιατί κανένα κόμμα, όχι μόνο το δικό σα, ούτε τη αξιωματική αντιπολίτευση, θα μπορούσε να μαζέψει τόσο κόσμο. Έχουν υπάρξει μεγάλε συγκεντρώσει και κατά το πρόσφατο παρελθόν σε άλλα ζητήματα. Δεν θα σας προβληματίσει στις 4 Φλεβάρια. Για παράδειγμα, η συγκέντρωση που είχε γίνει στο δημοψήφισμα για το όχι, στο Σύνταγμα, ήταν μια μεγάλη. Μην το ανοίξουμε καλύτερα αυτό. Να το ανοίξουμε. Να το ανοίξουμε και να καταλάβουμε τι ακριβώς έχει γίνει. Μην το ανοίξουμε καλύτερα αυτό. Γιατί πολλοί από αυτούς οι οποίοι μπορεί να ψηφίσανε όχι, τελικά ήταν το όχι να γίνεται ναι, μάλλον ίσως. Κοιτάξτε να δείτε, επειδή αυτό λέγεται και ξαναλέγεται, το αν αυτή τη στιγμή υπάρχει αυτή η κυβέρνηση και πέτυχε να λιάνει μια ισοπεδωτική πολιτική, πέτυχε να αμβλύνει τις καταστροφικές δεσμεύσεις του ΠΑΣΟ και της Νέας Δημοκρατίας με αντιφάσεις, με αρνητικές επιπτώσεις σε ένα μεγάλο κομμάτι του κόσμου, είναι γιατί υπήρξε αυτό το δημοψήφισμα που την κατέστησε, ισότιμο μιλητή απέναντι σε μια Ευρώπη που δεν ήθελε ούτε καν να τη βλέπει. Που ανάγκασε τους Ευρωπαίους να αποδεχθούν την εντολή. Μας επέβαλαν την εντολή στα 100 πλεονάσματα και μέτρα το ένα μετά το άλλο. Για σταθείτε. Γιατί μιλάτε, ξεχνάσατε τα 4,5% πλεονάσματα, ξεχάσατε το 25% του ΑΕΠ που χάθηκε. Δεν ξεχνάμε τίποτα. Ξεχάσατε την εκτείναξη της ανεργίας, η οποία παρά την ποιότητα των νέων θέσεων εργασίας μειώνεται κτλ. Θα σας θυμίσω τύπο ο κύριος Κουλιαράκης. Όταν εσείς φωνάζατε και καλά κάνατε, και εγώ μαζί σας ήμουνα τότε που φωνάζατε, κατά των μνημονίων, ήρθε τώρα ο κύριος Κουλιαράκης, συναδελφός σας και σύντροφός σας, και λέει ότι τα μνημόνια σώσαν την Ελλάδα. Τα είχαμε χρεοκοπήσει, λέει. Πότε λοιπόν ήταν η θέση του ΣΥΡΙΖΑ σωστή, όταν μίλαγε κατά των μνημονίων ή τώρα που με το τρίτο, το υποχρεωτικό σας λέω εγώ, λέει ότι αν δεν υπήρχαν τα μνημόνια η Ελλάδα θα είχε καταστραφεί. Αναμοχλεύεται μία συζήτηση, δεν αναμοχλεύω εγώ, η οποία θα σας πω, η οποία έχει απαντηθεί το Σεπτέμβριο του 2015. Το Σεπτέμβριο του 2015, ειλικρινώς, ο ΣΥΡΙΖΑ κυβέρνηση έθεσε αυτή τη συμφωνία την οποία είχε υπογράψει, το πλαίσιο της συμφωνίας, και είπε, παιδιά, αυτή είναι η συμφωνία. Θέλετε να συνεχίσουμε εμείς ή θέλετε να έρθουν οι άλλοι? Και επειδή γνωρίζαν τους άλλους, είπε προτιμάμε εσάς. Μάλιστα. Λοιπόν, περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει τις επόμενες ώρες. Είναι κρίσιμες και σημαντικές. Πάντως, αφήσατε κάποιες αιχμές, οι οποίες μπορεί να έχουν και απρόβλεπτες εξελίξεις. Δηλαδή, για τη στάση των ανεξαρτήτων Ελλήνων, όταν το θέμα, για παράδειγμα, φτάσει στη Βουλή. Εγώ δεν το ξεπερνάω αυτό που είπατε. Έτσι, αναφερόμενος και στο τι είχε γίνει επί Σαμαρά με τη διαφωνία. Θα δούμε. Και κάτι άλλο. Ο κόσμος απαιτεί σε εθνικά θέματα εθνική συνεννόηση και ομοψυχία. Προφανώς. Άρα ένας λόγος επιπλέον. Αυτή δεν επιτυγχάνεται. Άρα ένας λόγος επιπλέον να μην βγαίνουμε στα κεραμίδια. Ακριβώς. Και αυτό θα μπορούσατε να το είχατε προλάβει αν είχατε κάνει σύσκεψη αρχηγών των κομμάτων. Νομίζω ότι αν είχατε κάνει ή κατηδίαν επαφές η σύσκεψη με τους αρχηγούς των κομμάτων, δεν θα είχατε αυτές τις αντιδράσεις. Για τρίτη φορά επαναλαμβάνετε στο τέλος της συζήτησής μας ένα θέμα που το έχω σχολιάσει. Είναι σαν να φοβόσαστε, λένε κάποιοι, να ενημερώσετε τα υπόλοιπα κόμματα. Διότι κανείς δεν κρύφτηκε. Από την πρώτη μέρα και ο Πρωθυπουργός και ο Υπουργός Εξωτερικών και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και τα στελέχη της κυβέρνησης είπαν με σαφήνεια: η θέση μας είναι αυτή. Την επαναλάβατε πριν από λίγο και εσείς. Δεν το κρύψαμε. Τον αλωνών η θέση. Πέστε μου ποια είναι. Στο τέλος λοιπόν το ερώτημα είναι και κερδίζει κάποιος ένα πλυντήριο, ότι έχετε την πολυθρόνα, ότι έχετε. Βάλτε ένα διαγωνισμό και πέστε ποια είναι η θέση της Νέας Δημοκρατίας. Και όποιος κερδίσει, να του δώσετε ένα ταξίδι για δύο. Να σας πω γιατί δεν θα κερδίζατε το πλυντήριο και την σκούπα. Γιατί δεν θα κάνατε έξυπνο τηλεφώνημα. Εγώ αν ήμουν στη θέση σας θα κάνω το εξής έξυπνο. Για να ξέρω την άποψη των κομμάτων, θα είχε προηγηθεί η σύσκεψη των αρχηγών των κομμάτων. Αυτό είναι στημένος διαγωνισμός, κύριε Παπαδά. Και έτσι κάνετε τους διαγωνισμούς. Δεν είναι, όχι. Τους κάνουμε με απόλυτη διαφάνεια. Αλλά θα έλεγα το εξής. Για έλατε εδώ, κύριε αρχηγή των κομμάτων, να το συζητήσουμε, να ακούσω του καθενός την άποψη και τη θέση. Τώρα, καταγγέλλετε ο ένας τον άλλον, χωρίς ουσιαστικά να έχετε κάτι σε ίδιο τραπέζι. Καμιά καταγγελία. Ο κύριος Ξηδάκης αυτό λέει. Οριμότητα χρειάζεται, συνεννόηση και ας ελπίσουμε να πάμε καλά. Πάντως κλείνοντας, ως αριστερός, και εσείς είσαστε αριστερός, θα πρέπει να λαμβάνετε υπόψη σας τι λέει και ο κόσμος.
Έστω και αν η άποψή του, κατά την άποψή, κατά τη γνώμη σας, είναι λανθασμένη. Πρωτίστως. Και αυτό και αν 500.000 κόσμος, εγώ επιμένω ότι ήταν αρκετός ο κόσμος στη Θεσσαλονίκη και άλλες τόσες, δεν ξέρω πώς ήταν στην Αθήνα. Βγήκε διαδηλώσει, νομίζω ότι αποτελεί φαρέτρα ή όπλο στη φαρέτρα μιας κυβέρνησης και καλό θα είναι να το λάβει σοβαρά υπόψη της. Όχι για να αλλάξει την άποψή της, αλλά για να λάβει σοβαρά υπόψη της αυτή την άποψη αυτού του κόσμου, χωρίς να τους χαρακτηρίζει. Χωρίς να τους λέει ότι ξέρετε κάτι, είσαστε φασίστες και ακροδεξοί. Δεν το είπε αυτό κανείς. Δεν το είπε κανείς. Κάποιοι το είπαν. Όχι, δεν το είπε κανείς. Εσείς δεν το είπατε. Άλλοι υπουργοί. Κάποιοι το είπαν. Υπουργοί το γράψουν. Αλλά κάποιοι το είπαν. Όλα πρέπει να τα λαμβάνουμε υπόψη μας. Μα όλα. Να σας ευχαριστήσουμε που είσαστε μαζί μας και απαντήσατε σε όλα τα ερωτήματά μας με τις απόψεις σας, οι οποίες κρίνονται όπως και οι δικές μας ερωτήσεις. Σωστό. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά.